Η επίσκεψή σας εδώ στο γεύμα αγάπης, τι σηματοδοτεί, κύριε Λεσπά? Σηματοδοτεί πρώτον ότι βλέπουμε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη, αντί να έχουμε όλη δουλειά, να έχουμε υγεία, παιδεία, το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή και ερχόμαστε και πιστευτούμαστε είναι τα συσίδια αγάπης. Σίγουρα ούτε μια τέτοια κοινωνία θέλουμε, ούτε μια τέτοια Ελλάδα, ούτε μια τέτοια Ευρώπη. Γι' αυτό, για να αλλάξει, πρέπει ο ελληνικός λαός να αγωνιστεί, και σίγουρα δεν γίνεται μόνο με ευχές. Η Εκκλησία παίζει ένα μεγάλο ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά σίγουρα ο στόχος μας, όλων μας που ασχολούμαστε με τα κοινά, δεν πρέπει ο κόσμος να είναι σε συσίδια. Το μέσα στο 2016 ο κόσμος είναι σε συσίδια και θα είμαστε σε συσίδια για πολύ καιρό, από ό,τι φαίνεται. Κάποιοι έτσι φαντάζονται τις κοινωνίες, να είναι ο κόσμος σε συσίδια. Να μας κάνουν δηλαδή αυτή την Ευρώπη που φαντάζονται να πεινάει ο κόσμος. Μπορούσαν να είχαν ρίξει πολλά πράγματα. Αλλά όμως τις τράπεζες τις αφήνουμε χωρίς λεφτά. Στροφοδοτούμε δισεκατομμύρια. Στην πολιτική και στα κοινά υπάρχει και το ήθος, και δεν σημαίνει ότι κάτι ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.